Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η μεσημεριανή σας ενημέρωση από το One Channel στην νοηματική γλώσσα. Νόμος του κράτους είναι από εχθές ο πολιτικός γάμος μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών. Το σχέδιο νόμου που αποκαθιστά την ισότητα μεταξύ ετερόφυλων και ομόφυλων ζευγαριών ψηφίστηκε από 176 βουλευτές, ωστόσο σχεδόν για όλα τα κόμματα που είχαν ταχθεί υπέρ υπήρξαν απώλειες. Από τη Νέα Δημοκρατία 20 βουλευτές καταψήφισαν και 31 απήχαν. Στον ΣΥΡΙΖΑ υπήρξαν 3 διαφοροποιήσεις με τον Παύλο Πολάκη και τον Όθωνα Ηλιόπουλο να απέχουν, ενώ η Νίνα Κασιμάτη ψήφισε παρόν, αλλά και στο ΠΑΣΟΚ καταγράφηκαν 11 αποχές. Αίσθηση προκάλεσε η του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση τόσο για το νομοσχέδιο όσο και για τη γενικότερη πολιτική της φυσιογνωμία. Νόμο του κράτους με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Αριστεράς και της Πλεύσης Ελευθερίας αποτελεί ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών. Από τους 254 παρόντες βουλευτές, 175 ψήφισαν ναι, 75 όχι, 2 δήλωσαν παρόν, ενώ 46 ήταν οι αποχές. Σήμερα η Ελλάδα γίνεται η 16η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που νομοθετεί την ισότητα στον γάμο. Είμαστε περήφανοι γιατί το νομοσχέδιο που ψηφίσαμε αποτελεί ορόσημο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και αντικατοπτρίζει τη σημερινή Ελλάδα, μια προοδευτική, δημοκρατική χώρα προσιλωμένη στις ευρωπαϊκές αξίες. Από τους 158 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταψήφισαν οι 20, ενώ 31 απήχαν. Η διαφορά είναι ακριβώς που κάνει τη δικιά μας συντηρητική παράταξη τελικά αληθινά προοδευτική. Ήταν τελικά η μεγάλη κεντροδεξιά Νέα Δημοκρατία που έκανε πράξη αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Μπράβο σας, μπράβο μας, που είμαστε με το σωστό. Ποτέ απαγγελθείτε. Από εδώ και πέρα προχωράμε σύγχρονη κοινωνία. Σε μπαρ στο Γκάζι βρέθηκε ο Στέφανος Κασελάκης μετά την υπερψήφιση του νομοσχεδίου μαζί με τον σύζυγό του Τάιλερ Μακμπεθ. Ένα είναι το μήνυμά μου σήμερα. Είναι στους γονείς αυτής της χώρας. Αγαπήστε τα Ελληνόπουλα αυτής της χώρας όπως είναι. Και αφήστε τα να πάνε μπροστά. Από τους 36 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι 33 ψήφισαν ναι. Η Νίνα Κασιμάτη δήλωσε παρόν, ενώ από την ψηφοφορία απήχαν οι Όθων Ηλιόπουλος και Παύλος Πολάκης, ο οποίος δήλωσε πως βρίσκεται σε χειρουργείο, ενώ στη συνέχεια σε ανάρτησή του ανέφερε πως είχε ενστάσεις για την τεκνοθεσία και την παρενθετική ίση. Σε ένα νομοσχέδιο που δεκάδες βουλευτές διαφοροποιήθηκαν, είναι πραγματικά αστείο ο θόρυβος να γίνεται πάλι για τη δική μου στάση. Η επιχειρούμενη προσπάθεια να πληγεί ο ΣΥΡΙΖΑ θα πέσει στο κενό. Τεράστιο ψέμα Πολάκη. Επικαλείται χειρουργείο που έκανε 2 μέρες πριν για την σημερινή απουσία του από την ψηφοφορία στη Βουλή. Διάβασε βρε πανίβλακα τη δήλωση που έκανα πριν λίγο. Την ώρα που μίλησε για μένα το αφεντικό σου, ήμουν στην κλινική και ασχολιόμουν με αυτόν τον άρρωστο. Έκανα την ανάρτηση για να δείξω πως εγώ έχω δουλειά. Εσείς δεν έχετε. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πάντως απέφυγε να σχολιάσει τη στάση του Παύλου Πολάκη. Είναι δυνατόν αυτή η ερώτηση? Λίγο ενσυναίσθηση μπορούμε να έχουμε? Και είμαι πολύ περήφανος για το κόμμα μου που πάντα έχει δώσει το στίγμα. Θα γίνουμε μια σύγχρονη χώρα. Θα γίνουμε μια σύγχρονη κοινωνία και εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ, με εμένα αρχηγό, είναι το μόνο κόμμα το οποίο θα το παράσει και αυτό στη χώρα μας. Έχω βαρεθεί στη ζωή μου να απολογούμε για τον Πολάκη. Αυτό πρέπει να το λάβει πάρα πολύ σοβαρά υπόψη του και ο ίδιος. Δεν θα πω στη φιλόξενη συχνότητά σας τι πρέπει να κάνει ο πρόεδρος, ούτε θα πω τι θα πω στα όργανα του κόμματος. Κάπου πρέπει να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Προφανώς ο Πολάκης δεν είναι ο Βορύδης του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει όμως όλοι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. 11 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ απήχαν από την ψηφοφορία. Μεταξύ αυτών και η γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Ευαγγελία Λιακούλη. Στηρίζουμε επί της αρχής, κάνουμε ένα βήμα δικαιοσύνης. Το ύφος και το θράσος του κύριου Μητσοτάκη δίνει ακόμη κάτι. Ότι η πρωτοβουλία του υποκρύπτει και προσωπική ιδιοτέλεια. Νέα Δημοκρατία ψήφισαν το 68%, ΠΑΣΟΚ το 66%. Το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη που διεκδικεί τα πρωτεία στο μεταρρυθμιστικό κέντρο είχε λιγότερο ποσοστό στα νέα από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή η μεγάλη θεσμική αλλαγή δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τη θετική ψήφο του ΠΑΣΟΚ και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Καθώς από τη συμπολίτευση στήριξαν το νομοσχέδιο μόλις 107 βουλευτές. Πλήρη διαφωνία με την κυβερνητική πολιτική εξέφρασε ο Αντώνης Σαμαράς με αφορμή το νομοσχέδιο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, αλλά και για τα ελληνοτουρκικά και το μεταναστευτικό. Η κυβέρνηση σήμερα ουσιαστικά δεν νιώθει να απειλείται από την αντιπολίτευση. Το ότι δεν έχει όμως αντιπολίτευση δεν είναι απαραίτητα καλό. Και σίγουρα δεν σημαίνει ότι έχει πάντα δίκιο. Να προσέχει λοιπόν η κυβέρνηση. Η υπερβολική αυτοπεποίθηση μπορεί να την οδηγήσει να ξεκοπεί από την πραγματικότητα.
και από την κοινωνία. Ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών που συζητάμε σήμερα δεν αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα. Δεν υπάρχει ομάδα Σαμαρά, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για όσους καταψήφισαν το νομοσχέδιο, ενώ απάντησε στις δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού ότι ασκήθηκαν πιέσεις σε γαλάζιους βουλευτές για να υπερψηφίσουν. Αν ερχόταν κανείς σε αυτό που κάποιοι ειρωνεύονται ως φροντιστήριο, περισσότερο ακούστηκαν οι όποιοι είχαν αντίθετη άποψη. Φύγαμε από εκεί πολύ πιο ενωμένοι, ακόμα και με όσα υπόθηκαν από αυτούς που διαφωνούσαν, από ότι όταν πήγαμε για αυτό το θέμα. Υποτιμά και την κρίση των βουλευτών του οποιοδήποτε κόμματος να ομαδοποιούνται επειδή ψήφισαν το ίδιο με κάποιον άλλον συνάδελφό τους. Φανταστείτε πρώην πρωθυπουργός σε οποιοδήποτε κόμμα εκτός της ΕΡΕ να έκανε αυτή τη δήλωση. Γονέας ένα, γονέας δύο δεν υπάρχει σίγουρα. Μπορεί να υπάρχει πρόεδρος ένα και πρόεδρος δύο στη Νέα Δημοκρατία. Το νομοσχέδιο δεν αλλάζει το ισχύον καθεστώς για την παρένθετη κοίηση και την υιοθεσία. Πυρετώδης είναι οι προετοιμασίες των αγροτών για το προγραμματισμένο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιήσουν στην Αθήνα την 3η 20 Φεβρουαρίου με τρακτέρ, λεωφορεία και αγροτικά οχήματα, όπως αποφάσισαν στην πανελλαδική σύσκεψη στην οίκαια της Λάρισας. Την ίδια ώρα, τα μπλόκα σε πολλές περιοχές της χώρας ενισχύονται, ενώ ανοιχτό είναι πάντα το ενδεχόμενο να υπάρξουν αποκλεισμοί εθνικών δρόμων, λιμανιών και τελωνίων. Αποφασίσαμε να κάνουμε ένα μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα την 3η 20 Φεβρουαρίου με τα τρακτέρ μας. Την απόφαση για απόβαση στην Αθήνα επισφράγησε η Πανελλαδική Συνέλευση των Αγροτών με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 50 μπλόκα. Το πρωί της 3ης οι αγροτικές κινητοποιήσεις θα φτάσουν στο ζενίθ της κλιμάκωσης, καθώς με τρακτέρ, αγροτικά οχήματα αλλά και λεωφορεία θα εισβάλλουν στην πρωτεύουσα. Στόχος τους, όπως λένε, το αγροτικό συλλαλητήριο να μετατραπεί σε παλαϊκή κινητοποίηση. Καλώντας το λαό της Αθήνας να αντιμετωπίσει αυτή τη συγκέντρωση ως και δική του συγκέντρωση, γιατί η ικανοποίηση των ετοιμάτων με τη μείωση του κόστους παραγωγής σε μας μπορεί να φέρει και ποιοτικά και φθηνά προϊόντα στο τραπέζι της κάθε οικογένειας. Τα απομακρυσμένα από την πρωτεύουσα μπλόκα θα έχουν εκείνη την ημέρα το δικό του στρατηγικό ρόλο στην κινητοποίηση που θα είναι πανελλαδικού χαρακτήρα. Και ταυτόχρονα την ίδια ημέρα θα κλιμακώσουμε σε τελωνία, σε λιμάνια, από συναδέλφους που βρίσκονται πιο μακριά από την Αθήνα. Μέχρι την Τρίτη οι αγρότες αποφάσισαν να παραμείνουν στα μπλόκα, συνεχίζοντας τους συμβολικούς αποκλεισμούς εθνικών οδών και το κλείσιμο δρόμων. Αγρότες της επανομής προσπάθησαν με τα τρακτέρ να φτάσουν στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και ήρθαν αντιμέτωποι με ισχυρό αστυνομικό φραγμό. Πρέπει να μας αφήσουν να περάσουμε χωρίς να αφήσουμε συσύγκριση με τον αστυνομικό. Όμορφα και πολιτισμένα. Πώς έχουν εντολές. Και τ' άλλο το βαρύ είναι αυτό που θα πάρουν οι Θεσσαλοί. Πριν αποχωρήσουν, οι αγρότες άφησαν στο οδόστρωμα άδεια βαρέλια, εχμή για την πρόσφατη αναφορά του Πρωθυπουργού ότι θα ξύσουν τον πάτο του βαρελιού για να βρεθούν χρήματα για τους αγρότες. Πάρτε τα, να τις τα πάτε και να βάλει και λίγο μυαλό. Ξυσκαλά, γιατί... Για το ξυσκαλά. Τους χαρίζουμε εδώ πέρα τα βαρέλια τους που έψαχναν τόσες μέρες. Ραντεβού δίνουμε στην Αθήνα σε ένα δυναμικό συλλαλητήριο υπέρ των αγροτών. Ευχόμαστε να δώσουν λύσεις στα δίκαια αιτήματα των αγροτών και ραντεβού το καλοκαίρι στις ευρωεκλογές. Σκληραίνουμε και σήμερα τη στάση μας. Εντάξει, ξέρουμε ότι έχουμε κουράσει τους πολίτες τώρα που κάνουν αυτή την παράκαμψη, αλλά και εμείς δεν έχουμε άλλο τρόπο να διαμαρτυρηθούμε. Την Τρίτη θα συμμετέχουμε και εμείς όπως τα υπόλοιπα μπλόκα της Ελλάδας στην Αθήνα. Θα κάνουμε την ειρηνική μας διαδήλωση με τα πανό μας και θα γυρίσουμε στον μπλόκο μας. Για δεύτερη μέρα οι αγρότες στο μεγαλοχώρι Τρικάλων πραγματοποίησαν αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Τρικάλων Λάρισας. Με τους αγρότες να ζεσταίνουν τις μηχανές για την απόβαση στην πρωτεύουσα, κυβερνητικά στελέχη επαναλαμβάνουν πως δεν υπάρχουν περαιτέρω περιθώρια ικανοποίησης των αγροτικών αιτημάτων. Νομίζω ότι μετά την προχθεσινή δίκαιη και ολοκληρωμένη πρόταση του Πρωθυπουργού προς τους εκπροσώπους των αγροτών, οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι έχουν εξαντληθεί τα δημοσιονομικά περιθώρια. Τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει σχεδιασμό στα μπλόκα για το συλλαλητήριο στην Αθήνα, μετά την πραγματοποίηση του οποίου οι αγρότες θα αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Στο σημείο αυτό, το δελτίο μας για την νοηματική γλώσσα ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η οικονομική σας ενημέρωση από τον Οικονομικό Ταχυδρόμο με την Αθανασία Ακρίβου.